Η τουριστική περίοδος στην Νέα Ηρακλίτσα και Πέραμο έχει ξεκινήσει και οι τοπικές κοινωνίες είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη με έμφαση στην παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών και στην προστασία της υγείας των επισκεπτών και των κατοίκων. Η Νέα Ηρακλίτσα και η Νέα Πέραμος με τις μαγευτικές τους παραλίες και τα καταγάλανά τους νερά αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για όσους αναζητούν χαλάρωση και επαφή με την φύση. Καταρχήν να σας πω ότι το καλοκαίρι μας βγήκε νωρίς, λόγω της καλοκαιρίας. Και οπότε λίγο στην αρχή μας έπιασε από ετοιμασμούς, αλλά μετά βρήκαμε τους ρυθμούς μας. Το προσωπικό εδώ είναι γνώσεις, ξέρουμε ότι το καλοκαίρι έχουμε τρέξιμο πολύ πολύ περισσότερο από το χειμώνα. Και μέλημά μου εμένα είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες με τη δροσούλα να βγαίνουμε να καθαρίζουμε είτε κλαδιά, είτε αντικείμενα, είτε μπάζα που πετάνε δεξιά και αριστερά κάποιοι που δεν θέλουν να έρθουν στις συνώσεις μαζί μας για να μην πληρώσουν το σχετικό παράβολο και να μπορούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν την περιοχή μας καθαρή, γιατί είναι μια περιοχή τουριστική και η καθαριότητα και η ασφάλεια για μένα προέχουν, είναι πρώτο μέλημά μου. Ξεκίνησε, αυτό ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπου φάνηκε διαφορά ότι μπαίνουμε στους καλοκαιρινούς μήνες και ξεκίνησε η επισκεψιμότητα των τουριστών. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δυνατό από άποψη κόσμου και ελπίζω να το αποκριθούμε στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Επισκέπτες, τουρίστες από συνήθως από τα Βαλκάνια, τώρα από τελευταία έχουν παρελθεί αρκετοί Τούρκοι και Ρουμάνοι. Καλώς μας ήρθατε στο Δήμο Παγκαίου, στην Πέραμο συγκεκριμένα αυτή τη φορά, όπου περιμένουμε και εμείς όπως όλοι, οι επαγγελματίες κυριότερα θα έλεγα, τους τουρίστες να έρθουν, τους παραθεριστές γενικότερα. Επισκέπτες, τουρίστες από διάφορες περιοχές των Βαλκανίων και την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Εννοείται. Ως επιτοπλίστων γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας δουλεύει κυρίως από όμορους νομούς, από παραθεριστές που έχουν εξοχικές κατοικίες. Αλλά φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να επισκέπτονται από το ανατολικό μπλοκ κυρίως επισκέπτες την περιοχή μας. Το καλό είναι ότι φέτος μαθαίνω ότι από διάφορα άλλα κράτη μας επισκέπτονται και έχουν κρατήσει πλέον στα ξενοδοχεία μας. Έχει αυξηθεί και η ζήτηση στις αγορές κατοικιών ως επιτοπλίστων και αυτό μας χαροποιεί ακόμη ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε ότι και οι προσπάθειες που κάνουμε ως Δήμος με τις τουριστικές εκθέσεις και γενικότερα με τις διαφημίσεις μας πιάνουν τόπο, μπορώ να πω. Οι τουριστικές υποδομές έχουν αναβαθμιστεί προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία από ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και παραθαλάσσια θέρετρα που καλύπτουν κάθε γούστο και προϋπολογισμό. Καθώς η τουριστική περίοδος ξεκινάει, οι προσδοκίες είναι υψηλές για μια επιτυχημένη σεζόν, γεμάτη διασκέδαση και αξέχαστες εμπειρίες. Τα beach bar είναι θέμα γραφειοκρατικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν στηθεί. Θεωρώ όμως ότι από αυτά που ξέρω και σήμερα το πριν μίλησα κιόλας με την υπηρεσία, ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι στημένα όλα στα μέτρα τους, ξαπλώστες, καθίσματα κτλ. Θα είναι διαφορετικά φέτος τα πράγματα. Δεν θα είναι αυτό το άπλωμα που είχανε, θα είναι συγκεκριμένο. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν θα φέρει κάποια επιβάρηση στο κοστολόγιο κτλ. Αυτά είναι θέμα των επαγγελματιών. Αλλά εμείς θα τηρήσουμε τον νόμο όπως πρέπει. Όρος λοιπόν και οι προϋποθέσεις με την λειτουργία του. Θα τηρηθεί ο νόμος στο έπακρο, δεν το συζητάμε αυτό. Γκρεμίζεται το θερινός κινηματογράφος της Νέας Πέραμος. Ο θερινός κινηματογράφος έχει αγοραστεί από έναν γνωστό εργολάβο της περιοχής και θα φτιαχτεί η οικοδομή. Ναι. Είναι θέμα ημερών για να γκρεμιστεί. Όσον αφορά τις παραλίες και τους ναυαγωσώστες. Οι ναυαγωσώστες, η σύμβασή τους έχει ξεκινήσει από 1η του μήνα. Εμείς τώρα θα στήσουμε τους πυργίσκους την επόμενη εβδομάδα να μπορούν τα παιδιά να έχουν τη βάση τους και τον απαιτούμενο εξοπλισμό τους για να μπορούν να απεξέλθουν σε κάθε συμβάν. Εσείς είστε στο πλευρό των επαγγελματιών της Νέας Πέραμος, της Νέας Ηρακλίτσας ως Δημοτική Αρχή. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα στο πλευρό των επαγγελματιών. Είμαι μέσα από αυτούς για αυτούς. Και εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ξεκίνησα υπό το μηδέν, αυτοδημιούργητος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα καλά του και τα κακά του. Συνέχεια γίνονται καινούργιες τουριστικές μονάδες, είναι σε εξέλιξη, γίνονται νέες κατοικίες. Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο το χωριό θα αλλάζει πλέον. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία και από την άλλη πρωτοβουλία του Δήμου με έργα και παρεμβάσεις τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, ναι. Ακριβώς αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το πρόβλημα που υπάρχει με τη χρηματοδότηση, που υπήρξε μάλλον με τη χρηματοδότηση στο λιμάνι. Αναμένονται να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες, ήδη έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα. Θα δούμε τώρα και με τον εργολάβο τι μπορούμε να κάνουμε εν ώψη του καλοκαιριού. Έχουμε δημιουργήσει τώρα, δημιουργούμε έναν δρόμο ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην Αλάνα.
ώστε προβλέπουμε σε περίπτωση που ξεκινήσει ο κατασκευαστής να φτιάχνει το έργο της Αλάνας, εμείς να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση προς τους δημότες μας. Έχουν γίνει κάποιες ασφαλτοστρώσεις πίσω στην περιοχή της Αποβάθρας και συνεχίζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μιλάτε για την επέκταση του πεζόδρομου? Το έργο που είναι στο λιμάνι, η ανάπλαση του λιμανιού, είναι στο ίδιο έργο ενταγμένο και η επέκταση του πεζόδρομου. Το οποίο θα φτάσει μέχρι τα όρια του παλιού δηλαδή. Οπότε ενώνονται κατά κάποιο. Ακριβώς. Ναι, ενώνονται οι οικισμοί. Νομίζω ότι αυτά τα δύο έργα θα αλλάξουν και την εικόνα της Ηρακλίτσας. Γιατί φανταστείτε ότι θα μπορεί κάποιος να ξεκινάει από το παλιό, ουσιαστικά από τα όρια του παλιού, του Δήμου Καβάλας, και με τα πόδια να έρχεται και μέσα στην Ηρακλίτσα. Ακριβώς. Δίπλα στη θάλασσα, θα τοποθεθεί φωτισμός, θα τοποθούν μπαγκάκια. Όλα νομίζω θα είναι πολύ ωραίο. Είμαστε στο κέντρο. Είμαστε στο κέντρο της Ηρακλίτσας, σε μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα που έχει γίνει. Βλέπετε ότι, όπως σας είπα πριν, οι τουριστικές υπηρεσίες που προσπαθούμε να παρέχουμε έχουν αναβαθμιστεί αρκετά. Η Ηρακλίτσα και Πέραμος είναι έτοιμες να γίνουν ο ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός για όλους όσους ζητούν στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης δίπλα στην θάλασσα. Από το Μάιο πλέον οι επισκέπτες έχουν έρθει, οι παραθεριστές μας, και από ό,τι έχει διαπιστωθεί και από τις προηγούμενες χρονιές, ότι έως και τέλος Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, έχουμε κόσμο. Όσο βοηθάει και ο καιρός φυσικά, είναι ακόμη καλύτερα.